Η υπογεννητικότητα είναι μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Από τις χώρες όμως που το αντιμετωπίζουν εντονότερα είναι η Ιταλία. Έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ την ίδια στιγμή γερνάει με πολύ ταχύτερο ρυθμό από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αντιμετώπιση της κρίσης είναι μία από τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης Μελώνη. Μια διήμερη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη έδωσε την ευκαιρία να συζητηθεί αυτό που περιγράφεται ως διακομματική εθνική έκτακτη ανάγκη. Αίσθηση προκάλεσε η παρουσία ομάδας νεαρών ακτιβιστών που επιτέθηκαν στα μέτρα της κυβέρνησης κατά των αμβλώσεων, δείχνοντας πόσο διχαστική εξακολουθεί να είναι η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τη μία ή με την άλλη πολιτική πλευρά. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά όλους και όλο το πολιτικό φάσμα, αλλά και όλες τις κοινωνικές κατηγορίες, από τους μετανάστες μέχρι τους ηλικιωμένους. Οι ειδικοί λένε ότι αν συνεχιστεί η διαμορφωθήσα τάση, ο πληθυσμός της Ιταλίας των 59 εκατομμυρίων θα μπορούσε να μειωθεί κατά σχεδόν 1 εκατομμύριο στο 2030. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Ιταλική Στατιστική Υπηρεσία, ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα μειώθηκε από 1,24 το 2022 σε 1,2 το 2023. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιταλικής περίπτωσης είναι ότι η κρίση επιμένει όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2008 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει περίπου 200.000 νεογέννητα. Τα 2/3 από αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι απουσιάζουν οι υποψήφοι γονείς. Εκεί οφείλεται η μείωση των γεννήσεων, κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια. Μόνο το 2023 η κυβέρνηση διάθεσε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για μέτρα που αφορούν τις εργαζόμενες μητέρες. Μίλαμε για μια πολύ δύσκολη πρόκληση ιστορικών διαστάσεων για ολόκληρο το δυτικό κόσμο. Στην ιδανική περίπτωση, η Ευρώπη θα έπρεπε να παρέμβει, ζητώντας μια διακυβερνητική διάσκεψη προκειμένου να συζητηθεί το θέμα. Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για να αυξήσει το ποσοστό γονιμότητας, με τους ειδικούς να λένε ότι ο τελευταίος προϋπολογισμός δεν περιλαμβάνει αρκετά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αλλά πολλοί συμφωνούν σε ένα πράγμα. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις απέτυχαν να οικοδομήσουν μια σταθερή στρατηγική για την αντιμετώπιση της δημογραφικής παρακμής της Ιταλίας ή τουλάχιστον για την αποτροπή περαιτέρω πτώσης του ποσοστού γεννήσεων στη χώρα.